Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα, διότι στην στήλη μας Βολιώτες φιλοξενώ έναν άνθρωπο, τον οποίο είναι αρκετά οικείο πρόσωπο σε εσάς, άλλωστε είναι ένα πρόσωπο που το βλέπετε συχνά πυκνά στην τηλεόραση. Κάποιοι από εσάς μπορεί να τον έχετε ψηφίσει κιόλα, γιατί έκανε και την κουτουράδα να ανακατευθεί και αυτός με την πολιτική, ευτυχώς σε επίπεδο ευρωεκλογών. Το σίγουρο είναι ότι τον ξέρετε, γιατί είναι ένα επώνυμο πρόσωπο από την Μαγνησία, από τον Βόλο, ο οποίος στην επαγγελματική του διαδρομή τα έχει καταφέρει τόσο καλά, ώστε αυτή τη στιγμή να θεωρείται ένας από τους top στον χώρο της επιχειρηματικής ναυτιλίας, της τραπεζικής και βεβαίως όχι μόνο. Ο κύριος Γιώργος Ξενοδάκης είναι στη στήλη μας. Καλησπέρα κύριε Ξενοδάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Πάντως, όταν είναι να πουλήσεις για Βολιώτη, πουλάς καλά. Δηλαδή, δεν σε έχω... προσπαθείς να με φτάσεις, νομίζω ότι κοντά είσαι, δηλαδή είσαι κοντά μου. Δηλαδή, πουλάς είμαι και λίγο μικρότερος, ναι. Άρα είναι λογικό να μην μπορώ... Λίγο, αυτό το λίγο είναι που μας κάνει τα κάποια μέτρα διαφορά που έχω εγώ μαζί σου, αλλά μπράβο, σε συγχαίρω, γιατί ξέρεις κάτι, άμα δεν πουλήσουμε ανθρώπους από τον τόπο μας και... αν δεν πουλήσουμε και τον τόπο μας, το πουλήσουμε εννοώντας να τον προωθήσουμε, τότε είναι, ξέρεις, είναι να πες στο σπίτι να μας πλακώσει. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και χαίρομαι πολύ που είμαι μια άλλη ιδιότητα, μια ιδιότητα ενός συντοπίτη, ενός Βολιώτη, ενός ανθρώπου που έχω δείξει πόσο αγαπάω το Βόλο, έχω δείξει πόσο αγαπάω την πατρίδα μου, αγαπάω το Πήλιο, αγαπάω όλα μου τα χωριά στα οποία έχω περάσει τη ζωή μου. Και αγαπάω και όλους αυτούς τους ανθρώπους και χαίρομαι που είμαι ένας άνθρωπος που σήμερα μπορούμε και μιλάμε μεταξύ μας και που ουσιαστικά είμαστε γεμάτοι χαμόγελο, γιατί έχουμε μια άλλη αισιοδοξία, μια αισιοδοξία για το αυτό που έρχεται μπροστά μας. Μακάρι, πρέπει να σου πω, Γιώργο, θα μιλάμε στον ελληνικό για την γνωριζόμενη. Είμαστε πολύ καλά, θα μας το συγχωρήσουν οι τηλεθεατές μας, ότι όταν ξεκίνησα τη στήλη Βολιώτες, σκεφτόμουν ότι θα μιλήσω με μερικούς ανθρώπους που είναι, τα έχουν καταφέρει, τα έχουν πάει καλά στη ζωή τους, είτε επιχειρηματικά, είτε επαγγελματικά, είτε γιατί είναι επιστήμονες. Πρέπει να σου πω ότι δεν μπορούσα να συλλάβω, παρά μόνο όταν το ξεκίνησα, πόσο μεγάλος είναι ο πλούτος των Βολιωτών που τα έχουν πάει καλά και προοδεύουν και πρωταγωνιστούν. Και αυτό που με κάνει μέρα με τη μέρα που κάνω συνεντεύξεις με ανθρώπους που αξίζουν να είναι στη στήλη μας, πόσο χαρούμενο με κάνει. Αυτό το πράγμα που σκέφτομαι και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα. Θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς στην Αθήνα και σπούδαζα, ότι όπου πηγαίναμε με τους φίλους για τον καφέ, για το μπαράκι, για το ποτό, πάντα βρίσκαμε παντού έναν Βολιώτη. Το έχεις και εσύ αυτό συναισθανθεί, το έχεις εντοπίσει ότι παντού υπάρχει ένας Βολιώτης που εν προκειμένου τα έχει καταφέρει κιόλας. Ναι, στην ίδια ηλικία που ήσουν εσύ πιτσιρικάς, εγώ γυρνούσα τον πλανήτη σαν ναυτικός και ήταν και πολύ πιο ενδιαφέρον όταν όπου και να πήγαινα θα βρεις και ένα Βολιώτη. Δηλαδή, στο δίνω αυτή τη διάσταση που περιέγραψε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, πολύ διάστατο. Και βέβαια εκείνη την περίοδο είχε και ενδιαφέρον για μένα, που προσπαθούσα να κρυφτώ για το ποιος είμαι, από πού κατάγομαι, τι είμαι, όχι από ποιο μέρος, αλλά από ποιον είμαι και τα λοιπά. Και δυστυχώς δεν μπορούσα, γιατί όταν συστηνόμουν και τα λοιπά και έλεγα Ξηραδάκησα, μου λέει εσύ του γιατρού, έχεις καμία σχέση με τον γιατρό. Δηλαδή, ξέρεις, μου λες και είχα και ένα αυτοκόλλητο από πίσω μου. Αλλά αυτό ήταν σε επίπεδο, όντως, ξέρεις κάτι, οι Βολιώτες έχουμε και ένα... Επέτρεψέ μου να σου πω, έχουμε και μία βάση έτσι μασονίας. Δηλαδή ότι την έχουμε δει πολύ διαφορετική από τους άλλους. Και αυτό δεν το κάναμε εμείς γιατί νιώθαμε διαφορετική, αλλά οι άλλοι γύρω-γύρω μας που μας νιώθανε διαφορετικούς, επειδή εκείνα τα χρόνια βρεχόμασταν κατευθείαν από τη θάλασσα. Ενώ οι άλλοι γύρω μας, και εγώ τα παιδιά από τη Λάρισα, τα παιδιά από την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, τη Λαμία, παραπέρα ή οτιδήποτε, είχαν τη θάλασσα δίπλα τους και αυτοί, δεν ήταν κάποια χιλιόμετρα παραπάνω ή δεν είναι τίποτα, αλλά δεν είχαν αυτό που λέγαμε το λιμάνι, δεν είχαν την πόρτα να φύγουν έξω. Κοίταξε, δεν ξέρω αν φταίει το ότι μας λέγανε Αυστριακούς και αυτό έχει σχέση με την όλη κατάσταση εξαιτίας του λιμανιού και της αστικής τάξης της περιοχής μας και του εμπορικού και βιομηχανικού αργότερα κέντρου.
Το σίγουρο είναι ότι είμαστε μια πόλη όπου έπαιξε κομβικό ρόλο στην εξέλιξη του νεοελληνικού κράτους και όλοι εμείς έχουμε ένα σοπινισμό. Θετικό όμως. Εμένα με λυπεί το γεγονός ότι ότι το πλείστον των Βολιωτών, τον πλείστον των ανθρώπων που μένουν στο Βόλο, δεν μας ξέρουν γιατί μας λένε Αυστριακούς ένα και δεν ξέρουν γιατί εμείς είμαστε διαφορετικοί και πώς γίναμε αυτό το πράγμα. Και είναι τραγικό έλλειμμα όλων. Όλων μας. Ακόμα και αυτών που αυτή τη στιγμή είναι σε έντονη πολιτική δράση. Ακόμα και, θα έλεγα, ακόμα και του Μητροπολίτη. Ακόμα και όλων αυτών των influencers που έχει η πατρίδα μας ο Βόλος, γιατί δεν μπορεί να μην ξέρουμε, ξέρω εγώ, ότι κάποτε ήμασταν η Αλεξανδρούπολη της Ελλάδος. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε γιατί γίναμε μεγάλη βιομηχανική πόλη, γιατί βγήκαν τα μεγάλα ονόματα στο Βόλο, οι μεγάλες βιομηχανίες. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε γιατί μας λένε Αυστριακούς, γιατί είναι, να σου πω κάτι, όταν θα πάνε και να γυρίσουν οι άλλοι στο Πήλιο, πάνε και βουτάνε κατευθείαν κάτω στο Μηλοπόταμο, πάνε και βουτάνε κατευθείαν κάτω στο Χορευτό ή πάνε από την... λέω όταν πάνε... Δεν ανεβαίνουν να δουν ένα αρχοντικό μέσα, να δουν ότι όλα τα έπιπλα είναι βιενέζικα. Και πώς την ευχή της Παναγίας είναι όλα αυτά βιενέζικα. Δηλαδή, και γιατί τελικά είναι βιενέζικα. Και γιατί τελικά αυτοί οι πλούσιοι, οι Βολιώτες, ο Νανόπουλος, ο Αχιλόπουλος, ο Μακαρίτης, ο Αλεξανδρινός. Πίσω εδώ πέρα ένα μπάρμπα άλλος, ο Τσιτσιλιάνος που έχω εδώ πέρα, ή οτιδήποτε. Όλοι αυτοί, πού βρέθηκαν και πώς. Και τι κάνανε. Για ένα λιγάκι, όχι, να το πάρουμε. Εγώ, συγγνώμη που το λέω, γιατί εγώ δεν έχω, το ξέρεις πολύ καλά, τον εαυτό μου τον έχω ξετυλίξει πάρα πολλές φορές και πόσο μάλλον τον έχω ξετυλίξει στην πατρίδα μου στο Βόλο και είμαι, όχι υπόχρεος, είμαι κάτι παραπάνω από εκεί. Το γεγονός ότι ναι, κατέβηκα στις ευρωεκλογές και 17.000 Βολιώτες με ψηφίσανε και που ξέρω ότι θεωρητικά ότι αν θα ξανακατέβω πάλι θα βάλουν πλάτη και θα με βοηθήσουν και όλα αυτά. Αλλά μ' αρέσει να λέμε την πραγματικότητα του Βόλου και αυτό που είμαστε. Γιατί να σου πω κάτι, υπάρχει ένα άλλο, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή ότι όταν οι Βολιώτες κατεβήκανε κάτω στην Αίγυπτο και κάνανε αυτό το τρομερό εμπόριο μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής, Ευρώπης, το οποίο είναι και το μυστικό της διάσωσης της ελληνικής οικονομίας τώρα και το οποίο ήμασταν εμείς που το κάναμε. Αν αυτό δεν διοχετευθεί και δεν πάει στους νέους του Βόλου, τότε να σου πω, είναι σαν να βάζουμε τα χεράκια μας στα μάτια μας και να τα βγάζουμε, γιατί απλά δεν σεβόμαστε τις αξίες για τον τρόπο που μεγαλώσαμε, για τον τόπο που μεγαλώσαμε. Και σε αυτό δεν έχει καθόλου άδικο αυτό. Σε αλλά αυτό καθιστώ και μην εσένα. Το πιάσουμε περισσότερο. Όχι, όχι. Καθιστώ και εσένα και όλους τους συνεργάτες σου και συναδέλφους σου και εκείνο και τα άλλο και τα λέω. Και όλους εμάς, σαν εμένα και τους φίλους μου και τους φίλους που πήρε συνέντευξη, ήσαμε τώρα. Πολλοί εξ αυτών είναι πάρα πολύ αγαπημένοι μου φίλοι. Καθιστώ συνυπεύθυνους. Είναι τραγικό. Καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά έλα λίγο να ξετυλίξουμε την προσωπικότητα του Γιώργου του Ξηραδάκη. Λοιπόν, το είπες και λίγο μόνος σου, ψιλοκριβώσουμε. Λοιπόν, είσαι ο γιος του μεγάλου κλινικάρχη, ένας από τους γιους, ένας από τα παιδιά. Λοιπόν, και κάπου εκεί, ξαφνικά, εκεί που όλοι περιμένουν ότι το παιδί της μεγαλοαστικής οικογένειας θα βγει γιατρός ή θα ακολουθεί συχνά αργιά επιχειρηματικά, τα παρατάς όλα και πας και ταξιδεύεις στον κόσμο. Και είναι η επανάσταση που έκανες. Ήθελες να ξεφύγεις από το όνομα, τι? Δεν νομίζω ότι έκανα καμία επανάσταση. Αλλά δεν ήταν και το πιο βασικά, φυσικό αυτό που έκανες. Ναι, όχι. Βασικά άφησα αυτό τον υπέρμετο τρίτο τίτλο του πατέρα μου να το πάρει αυτός ο τρομερός αδελφός μου, ο οποίος και του συνεχίζει με όλη του, με ό,τι οποιοδήποτε κόστος έχει ο ίδιος προσωπικό να φέρει το όνομα του γιατρού Ξηραδάκη στον νόμο Μαγνησίας.
Και τον βλέπω. Να πω για τον κόσμο που μας βλέπει ότι είναι ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας στον Αλμυρό. Ναι, ο αδερφός. Και ο οποίος ταλαιπωρείται δηλαδή πάρα πολύ για να μπορέσει να είναι. Ξέρετε ότι έμαθα ότι το Κέντρο Υγείας Αλμυρού είναι και το δεύτερο πολυπληθέστερο κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Και το πιάνει αυτό το ξηραδακέγο εκείνο για να γίνει το ένα σωστά και το άλλο σωστά. Και λέει αυτό γιατί θα αντέξω, θα αντέξω. Και το λέω κράτα εκεί πέρα καλά για να είναι καλά ο κόσμος και το ίδιο λέει και αυτός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσαν να γίνουν δύο γιατροί όπως και οι βάρκες της μάνας μου ήταν δύο βάρκες αλλά τη μητέρα μου όταν τη λέγανε Εργάνη. Το Εργάνη τώρα έγινε πολύ γνωστό της φύσης και της Ελλάδος λόγω του ότι έγινε αυτό το σύστημα Εργάνη που μας παρακολουθεί ακόμα και στον κορονοϊό. Λοιπόν, έχω την ανιψιά μου την Εργάνη και όταν έκανα εγώ την κόρη μου λέω θα την πούμε Εργάνη, γιατί Εργάνη πολύ ξένοι θα τη λέγανε. Όχι, μου λέει τα παιδιά δεν είναι σαν τις βάρκες να λέμε Εργάνη 1, Εργάνη 2, γιατί ήταν ψαράς μεγάλη μητέρα μου. Και έτσι η μητέρα μου, η οποία ήταν, γιατί εκεί ήθελα να φτάσω, ήταν μια φοβερή δεινή ψαράς, ψαρού, ψάρευε. Από εκεί η αγάπη σου για τη θάλασσα, τη μάνα. Εντάξει, όχι, όχι. Είχαμε κοινή αγάπη με τη μητέρα μου. Και ο πατέρας μου αγαπούσε τη θάλασσα και του άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια δεν ήθελε ο πατέρας μου ποτέ να γίνω ναυτικός αλλά δεν ήθελε ποτέ να πει όχι στο παιδί του το τι θα κάνει και όταν γύρισα και του είπα ότι εντάξει γιατρός έγινε ο αδελφός μου, δικηγόρος έγινε αξιολογότατη δικηγόρος η αδελφή μου είναι η σύζυγος του Γιώργου Τσινέλη και η ίδια πολύ καλή δικηγόρος και καλή έτσι, αδελφή αυτή είναι είναι, θα έλεγα, συντηρητική αδελφή. Δεν είναι, είναι αλέκρος σαν εμένα, ας πούμε, κτλ. Επειδή θες να με μάθεις, έτσι, σου λέω πώς έρχονται τα πράγματα. Ναι, και εκείνα τα χρόνια εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ζήσω μέσα σε μια χώρα πολύ μικρή σαν την Ελλάδα. Ήθελα να γυρίσω τον πλανήτη και ήθελα να γυρίσω και τον έψαχνα. Γιώργο, πότε ήταν, πότε ήταν αυτό. Αυτό ήταν το 1981-82. Όταν το 81 ήταν που είπα στον πατέρα μου ότι κοίταξε να δεις, σε λυπάμαι γιατί έχεις γυρίσει μόνο την Ευρώπη, την Νότια Αμερική είχε πάει νομίζω κάπου είχε πάει για τη συνέδρια, όλη συνέδρια ιατρικής. Δηλαδή και συνέδρια που πήγαιναν και πήγαινε στο εξωτερικό, κοιλιές έβλεπε. Δεν έβλεπε ποτέ άλλο. Θα μου πεις εγώ τι έβλεπα. Έβλεπα κάτι παραπάνω από ό,τι έβλεπε ο πατέρας μου. Εξαρτάται τι κοιλιές βλέπει ο καθένας, έχει σημασία. Όχι, όχι, όχι. Ο πατέρας μου έβλεπε ανοιχμένες κοιλιές. Στην Κόπα Καμπάνα, ας πούμε. Φαντάζομαι είναι διαφορετικό. Ναι, όχι, είχα πάει και στην Κόπα Καμπάνα, είχα πάει και στο Ρεσίφ, είχα πάει στο Άλσο Αδόρ, είχα πάει στην Καρταγένα, είχα πάει σε όλη την Λατινική Αμερική. Αλλά είχα πάει όμως και στην Ασία και ξέρετε να σας πω και κάτι άλλο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας ακούνε και πάρα πολύ και γι' αυτό το γύρισα στον πληθυντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα νέο εκεί που ξεκινάει τη ζωή του να βλέπει που βρίσκεται. Δηλαδή να μπαίνει σε ποιο ζύγι βρίσκεται ο ίδιος. Εγώ δηλαδή να σας πω Φερρυππίν ότι όταν έφευγα, όταν πήγαινα στην Αμερική σαν ναυτικός ένιωθα ένας πανφτωχός Έλληνας, όπως ήμασταν, ο οποίος νόμιζε ότι είχα και μια ετικέτα πάνω στο κεφάλι που έλεγε ναυτικός Έλλην. Και όταν πήγαινα μετά από 69 μέρες ταξίδι, γιατί τόσο ήταν, από τη Νέα Ορλεάνη στην Μπανκόγκ, μέσα στο ποτάμι, και έβγαινα έξω, αυτή η ετικέτα που είχα του ναυτικού του Έλληνα έλεγε ο Νάσης, εφοπλιστής. Ξαφνικά ήμουνα ο Ζάμπλου του, ο ένας, ο άλλος. Και όταν ερχόμουν στην Ευρώπη, έγινα. Άλλο ήμουν φτωχός, άλλο ήμουν καλός, άλλο δεν ήμουνα. Και όταν ερχόμουν στην Ελλάδα, ήμουν ένα αξιόλογο παιδί, ο οποίος είχα εργαστεί πολύ σκληρά στη θάλασσα. Είχα πολλές οικονομίες μαζέψει, όπως κάνουν τώρα και οι δόκιμοι, όπως κάνουν και τώρα και οι ενθυμοπλοίαρχοι, αυτοί που είναι τυχεροί που μπορούν και ταξιδεύουν και δεν χαροπαλεύουν με την ανεργία ή με την ανασφάλεια, γιατί ξέρουν ότι στη θάλασσα θα βρουν δουλειά. Λοιπόν, και ερχόμουν πίσω στην Ελλάδα και εκεί άρχισε το ζύγι. Και βέβαια αυτό ήταν το μεγάλο προτέρημα της θάλασσας που πέρασε εκείνη την εποχή, για να φτάσω στη συνέχεια βέβαια μετά ότι θα έπρεπε κατά κάποιον τρόπο, με τη βοήθεια βέβαια τόσο των ανθρώπων της οικογένειάς μου, αλλά πάνω απ' όλα και της γυναίκας μου, της
η οποία τότε ήταν μια κοπέλα μου, και σκέψου τότε, μιλάμε τώρα για αρχαία χρόνια, για μένα αρχαία χρόνια, η ίδια γυναίκα είναι και τώρα, αυτή η γυναίκα, ας πούμε, τότε μου λέει ότι κοίταξε να δεις, εντάξει, τώρα πρέπει να φύγεις και να πας να σπουδάσεις κιόλας, έκανες το βίτσιο σου, έκανες το χόμπι σου, έκανες αυτό, ταξίδεψες, είχες μαζέψει 6,5 χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας, τώρα αντεπήγαινες στην Αγγλία να σπουδάσεις, να κάνεις, να ράνεις, και έτσι ήρθε και αυτή μαζί μου και έγινα αυτός που έγινα, πήγα στο Λονδίνο και έκανα ένα... Κάτσε λίγο, μη μου τα περνάς πολύ γρήγορα και πριν πάμε σε αυτά, εγώ θα σε πάω λίγο πιο πίσω από τον Μπάρκο, θέλω λιγάκι να μάθουμε το ξηραδάκι στο Βόλο. Της Μινέρβας, παιδί, παρέες, όλο αυτό το σκηνικό, τι ήταν ο Βόλος σου για το ξηραδάκι μεταξύ 70 και 80, από ό,τι καταλαβαίνω. Κοίταξε, ο Γιώργης ο Ξηραδάκης ήταν ένα άρρωστο παιδί, εργασιομανής, είχα μία αρρώστια, δούλευα πολύ και χωρίς λόγο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος λόγος να πάω. Θυμάμαι δούλευα στη Λαχαναγορά, στον Λεμονιτσάκη τότε, δεν πρέπει να ζει τώρα. Στη Λαχαναγορά δούλευα, ναι, στο δεκμαντικό. Καλά, τι πει, από πού και σου πει στη Λαχαναγορά. Είχα τον πιο αγαπημένο μου άνθρωπο που υπάρχει αυτή τη στιγμή από εκείνα μου τα χρόνια, τον Τιμόθεο Βασιλείου, τον Μπέμπι, ο οποίος, δηλαδή μιλάω για τον Μπέμπι και δακρύζω, ο οποίος ήταν ο εργατοπατέρας μου και ο οποίος αυτός είχε αναλάβει και όλα τα τροφοδοσία, μεταφορές όλες τις κλινικές και όλα αυτά, ήταν φίλος της μάνας μου και του έλεγα Μπέμπι θέλω να δουλέψω και με πήγε εκεί ας πούμε να δουλέψει στη Λαχαναγορά. Και ήμουνα και πάρα πολύ καλός, γιατί μετά πολύ σύντομα κάναμε και εργολαβίες. Μετά έφυγα από το Λεμονιτσάκι, πήγα και έκανα εργολαβίες και μεταφέραμε και αδειάζαμε φορτηγά με πορτοκάλι. Γιώργο, με συγχωρείς, έβαζες πλάτη δηλαδή. Ναι, με. Βέβαια. Και πες μου τώρα, ο Ξηραδάκης πώς δεχόταν ο γιος του να είναι στη Λαχαναγορά και να βάζει πλάτη. Ή δεν το πήρε χαμπάρι ποτέ. Δεν ήξερε τι γινόταν. Καλά, να σου πω πότε. Μια φορά το έμαθε, γιατί καλοκαίρι είχα πάει στο σπίτι και είχα έρθει με ένα τσουβάλι με φρούτα, διάφορα ζαζαβατικά και όλα αυτά. Και έτρωγε η μάνα μου, τον πατέρα μου, στον μπαλκόνι εκεί στην Αγία, στην Πλατεία Ελευθερίας. Και λέω, μαμά, κοίτα τη σούφερα, ας πούμε. Και είχα ένα ολόκληρο τσουβάλι με διάφορα τέτοια. Τα οποία ήταν, ξέρεις, οι πεσέδες που μου δώσαν από εκεί πέρα. Δεν ήξεραν και αυτοί ποιος ήμουν εγώ που δούλευα. Και έλεγε ο μπαμπάς, πού τα βρήκε αυτός και τα λοιπά. Λέω, μπαμπά, δεν δουλεύω στη Λαχαναγορά. Από τις 2 η ώρα το πρωί τα ξημερώματα είναι. Και ο μπαμπάς κουνούσε το κεφάλι του. Έτσι. Και τα λοιπά. Εκεί το είχε μάθει, βέβαια, δεν έλεγε τίποτα. Ο πατέρας μου είχε εκνευριστεί πολύ μαζί μου όταν δούλευα κομπρεσέρ. Πάλι με τον Μπέμπι, ο οποίος, ναι, κομπρεσέρ, ήμουν φανατικός ήμουν στην αρχή βοηθός πιστολαδόρου και μετά έγινε πιστολαδόρος και ήταν μεγάλη υπόθεση στην πρώτη ηλικία που έγινα πιστολαδόρος. Μαγκιά, χοντρή, γιατί παίρναμε και πολλά λεφτά, γιατί κάναμε και δικές μας εργολαβίες τα μεσημέρια μετά το μεροκάμα του στην ΔΟΑΒ ή στην ΟΤΕ, ανάλογα τις πάγαμε. Και μετά ερχόντουσαν όλα, ξέρεις, τα σπιτάκια εκεί στην Αγία, στη Νέα Δημητριάδα, από εδώ, από εκεί κτλ. Και έλεγε: αγόρι μου, θα έρθει το απόγευμα να μου σπάσει ένα τέτοιο που έχω. Οπότε έπαιρνα και τον Μπέμπι και του λέω: Μπέμπι, έχουμε 1, 2, 3, τα σημείωνα εγώ. Και εκεί έβγαινε. Εκεί δούλευε μία μέρα για μία εβδομάδα. Έτσι. Μη δούλευε και αυτό. Ήταν πολύ καλό. Άλλα χρόνια. Γιώργο, με συγχωρείς, αλλά αυτά έτσι όπως τα ακούω. Μόνο σαν μια επανάσταση που ακούγεται ενό πιτσιρικά που κάτι συνέβαινε. Κάτι ήθελε να αποδείξει. Τίποτα δεν ήθελε να αποδείξει. Ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ. Και όλοι, πολλοί άλλοι φίλοι μου στην παρέα το κάνανε. Μήπως ήθελες να εκνευρίσεις τον Ξηραδάκη. Όχι, κάθε άλλο. Να σου πω κάτι. Αυτό που ήθελα πάντα, ήθελα να είχα την οικονομική μου ανεξαρτησία. Και μάλιστα πολλοί φίλοι μου που, από ό,τι μου έλεγες και νωρίτερα, πέρασαν και από σένα εκεί πέρα, από τη συνέντευξη και όλα αυτά, Βολιώτες γνωστοί και επώνυμοι, που ήταν κολλητοί μου, αδελφικοί μου φίλοι της γενιάς μου, ξέραν ότι εγώ ήμουνα και η μπάνκα της παρέας. Επειδή δούλευα, είχα και πολλά δικά μου λεφτά. Οπότε όλοι δανειζόντουσαν. Τώρα, επώνυμοι γιατροί, ας πούμε, που είναι της πιάτσας, ας πούμε.
Αν πας να βρεις και πού τα τρώγατε αυτά τα λεφτά στο Βόλο, τι κάνατε? Πηγαίναμε στο Σανιτάριον, πηγαίναμε στο Σεβαλέ, πηγαίναμε στη Μινέρβα βέβαια, στο συμμαθητή μου του Μπροσίλια, πηγαίναμε από εδώ από εκεί, πηγαίναμε, μετά θυμάσαι εκείνα τα χρόνια είχε βγει και ο Αυγός, είχαν βγει και άλλα άτομα και άλλα αυτά και τα λοιπά, πηγαίναμε, πίναμε τα ποτάκια μας, πίναμε αυτό. Εγώ πιο πολύ ήμουνα και πιο αγαπησιάρης, δηλαδή εγώ ήμουνα και ο άνθρωπος που είχα και τις σχέσεις μου και όλα αυτά, έβαλα την κοπέλα μου, πηγαίναμε, κάναμε διακοπές, κάναμε εκείνο και μετά άλλα. Διακοπές, τρόπος του λέγει. Εγώ βέβαια είχα και την ευτυχία που ήμουνα και πολύ αθλητής το καλοκαίρι με την ιστιοπλοεία και το χειμώνα με το σκι βουνού. Και άντε να πεις, αυτό ήταν το δύσκολο, να πείσεις το ξηραδάκι να σου δώσει λεφτά να αγοράσεις σκι. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί όλο το ορθοπαιδικό της κλινικής του πατέρα μου ήταν το χειμώνα ήταν γεμάτο από αυτούς τους χιονοδρόμους ή αυτούς που πηγαίναν στα χιόνια. Και η μάνα μου, ας πούμε, έλεγε: τα παιδιά πρέπει να κάνουν σκι. Γιατί έπρεπε να κάνουμε σκι, έπρεπε να κάνουμε σκι. Και εγώ έπρεπε μετά να πω στα παιδιά μου ότι και εσείς έπρεπε να κάνετε σκι. Και πάει σόι το Βασίλειο, ξέρεις. Λοιπόν, οπότε μετά εστιοπλοεία, ξέρω εγώ, η κόρη μου ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδος για 3 χρόνια στη εστιοπλοεία. Αλλά είχε την ευτυχία να έχει ένα. Όχι ότι εγώ δεν ήμουν ευτυχισμένο σαν γιος. Αλλά έτσι όπως η κόρη μου όταν έκανε ιστιοπλοεία, ναι, έβαλα και εγώ πλάτη, πήγα και αγόρασα ένα σκάφος, έκανα εκείνο, έκανα τ' άλλο, για να μην έχει εξάρτηση από άλλα θέματα. Και πραγματικά βγήκε και τέταρτη στον κόσμο, ήταν αυτό, ήταν κύριο. Εγώ τότε στο Ξηραδάκι δεν μπορούσα να του πω τίποτα. Ο Ξηραδάκι το μόνο που του άρεσε, θυμάμαι μία φορά, μία ωραία εικόνα να σου παρουσιάσω. Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο, ναύαρχοι όλοι και τα λοιπά, όλοι με κλατούρα την καλούσανε πάνω στα υποβρύχια, πάνω στο τέτοιο και τα λοιπά, και με τον αξιολογότατο φίλο μας, φίλο προπονητή, το Φίλιππα, το Βάσο, ο οποίος τότε μεριμνούσε ως το Βόλος να έχει πάντα πρωταθλητές, είτε Ευρωπαίους, Πανελληνιονίκες, Βαλκανιονίκες και τα λοιπά, ιστιοπλόους, πολλοί εξ αυτών είναι γνωστοί σε σένα. Λοιπόν, μας βάζανε μέσα στα σκαφιδάκια, στα Optimist, βάζανε μπαταρία και φωτάκια και πηγαίναμε και κάναμε τη βόλτα μας ανάμεσα στα υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού στο λιμάνι του Βόλου για να δείχνουν ότι είναι ένα ατραξιόν. Ο Βόλος ήταν θαλάσσια πόλη. Πού είναι θαλάσσια πόλη, θα το πούμε μετά αυτό. Λοιπόν, και εκεί ο πατέρας μου περιχαρής με έβλεπε να κάνω ιστιοπλοεία γιατί πήγαινα και το έλεγα μπαμπά εγώ είμαι. Για πες μου λιγάκι πριν φύγουμε στα υπόλοιπα τι έχεις να πεις για τη σχέση σου με τον πατέρα σου και με την μητέρα σου, δηλαδή τι είναι αυτό που χαρακτήριζε τη σχέση σας? Κοίταξε, υπήρχε η σχέση του σεβασμού. Ήταν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Όταν γεννήθηκα εγώ ο πατέρας μου ήταν 45 χρονών. Ναι, η μάνα μου είχε την ιδιαιτερότητα της αργάνης. Δηλαδή ήταν κάτι το ιδιαίτερα δυνατό. Ήταν το πάρα πολύ δυνατό σαν γυναίκα. Ήταν πολύ δυναμική η μάνα μου. Αλλά και εκεί υπήρχε η έννοια του σεβασμού. Πιο πολύ του, αν θέλεις, εκεί έπρεπε να ακολουθήσει το φόβο ή οτιδήποτε. Γιατί έκανε και το management του σπιτιού, τη διαχείριση των παιδιών. Αλλά στον πατέρα μου ήταν ο σεβασμός και ξέρεις κάπου και να μην τον είχες, λέμε τώρα για να το συνεχίσω απλά στο λέω, και για να μην τον είχες ο σεβασμός στον έφερναν όλοι οι άλλοι που σου λέγανε για τον πατέρα σου. Δηλαδή, ναι, ήσουν ο γιος του Ξηραδάκη τελείως. Ναι, ήταν, μα να σου πω, μην νομίζετε ο πατέρας μου έγινε ποτέ πλούσιος. Σκέψου ότι ο πατέρας μου έφτασε στα 60 του για να κάνει το πρώτο του σπίτι. Με ένα μικρό ο πατέρας μου δεν έκανε λεφτά από τη δουλειά του, δεν έκανε λεφτά, δηλαδή ο πατέρας μου ήταν αμιγός ανιδιοτελής και γι' αυτό ήταν και πολύ θα έλεγα ήταν ένας συγγνώμη τώρα ήρθε και το σκυλάκι μου εδώ πέρα και φωνάζει αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αυτός που ήταν.
δεν Γιώργο, ήθελε να προσφέρει. Είναι, αυτό είναι κάτι που κρατάς πολύ σφιχτά μέσα σου, το ότι και σε έχει, αν θέλεις, χαρακτηρίζει, σε χαρακτηρίζει η μνήμη αυτή του πατέρα για ιδιοτέλεια. Ναι, είσαι και εσύ έτσι. Ναι. Με χαρακτηρίζει απόλυτα, γιατί ποτέ δεν νοιάστηκα και εγώ να κάνω λεφτά. Και δηλαδή, ξέρεις, με αυτό γεννιέσαι. Άρα και η δική σου σχέση με το χρήμα δεν είναι σχέση παραδόπιστου, είναι σχέση, ας έρθει, ή είναι δημιουργία, είναι η επιτυχία, ναι, η προσπάθεια. Ναι. Για μένα, ναι, απόλυτα. Απόλυτα. Και θα σου έλεγα ότι και εκεί είναι και το οξύμορο, πώς εγώ τελικά κατήντησα, πώς εξελίχθηκα, ας πούμε, και ασχολούμαι με την οικονομία, με το χρήμα, με τις τράπεζες. Γιατί μην ξεχνάς, ήμουν ένας από τους νεότερους υποδικητές τραπεζών στην χώρα μας. Το οποίο δεν το έχω πει έτσι, αλλά έτσι είναι. Όταν εγώ ήμουνα 33 χρονών, ήμουν υποδικητής τραπέζης. Σε ποια τράπεζα ήσουνε? Την Κρεντήλιο, ναι, τη γαλλική την τράπεζα στην Ελλάδα. Στη γαλλική. Για πες μας λίγο αυτή τη διαδρομή μέχρι εκεί. Πώς έφτασες εκεί, μετά τα ναυτιλιακά στο Κάρδιφ? Όπως σου είπα, εκεί λόγω της γυναίκας μου πήγα στην Αγγλία, λόγω της γυναίκας μου και λόγω του στόχου, αλλά κυρίως με την υποστήριξή της. Και βέβαια με την άνεση την οικογενειακή πήγα στην Αγγλία, πήγα στο Λονδίνο. Εκεί πήγα, διέπρεψα σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο στο City of London Polytechnic που ήταν για την ναυτιλιακό. Αρίστευσα, πήγα ξανά μετά στο Ινουαλία, στο Κάρντιφ. Στο Λονδίνο δεν παντρεύτηκα κιόλας εκείνη την εποχή. Και πήγα και στην Ουαλία και έκανα το μάστερ μου, όπως και εκεί διακρίθηκα. Πήρα άριστα και εκεί βγήκα πολύ ψηλά στην βαθμολογία. Και εκεί έγινα μπαμπάς κιόλας. Ναι, και έτσι μετά κατάφερα να γυρίσω στην Ελλάδα και είχα έναν πάρα πολύ καλό... Είχα γνωρίσει πολύ κόσμο, γιατί απλώς ήταν ο χαρακτήρας μου τέτοιος να γυρίσω από εδώ και να γυρίσω από εκεί κτλ. Και κατάφερα να... και είχα βάλει ένα στόχο να γίνω τραπεζικός, να γίνω εντός εισαγωγικών τραπεζίτης. Και έτσι έγινα. Κάτι έγινε και κάτι κατάφερες. Ναι, και να σου πω πώς έγινα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνω. Γιατί τότε στην ναυτιλία και στις ναυτιλιακές τράπεζες, στις τράπεζες δεν έμπαινε κανένας καπετάνιος, και εγώ ήμουν καπετάνιος άλλο αν είχα σπουδάσει, αλλά δεν έγινε καπετάνιος για να μείνω καπετάνιος. Έγινα καπετάνιος οικονομολόγος και ήθελα να πάω στις τράπεζες και δεν μπορούσα να μπω στην τράπεζα. Αλλά βρήκα μια τράπεζα η οποία έχει προβλήματα και δεν μπορούσαν να τα λύσουν τα προβλήματα και θέλουν κάποιον να ξέρει και τι γίνεται με το βαπόρι. Και έτσι μπήκα στον τραπεζικό χώρο, όπου εκεί βέβαια φάνηκε και το ταλέντο, γιατί και οι γνώσεις και το ταλέντο. Και μπορώ να σου πω ότι θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, ότι όταν για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, γιατί πλέον είχε γίνει και το δεύτερο μου παιδί όταν μπήκα στην τράπεζα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η γυναίκα μου όντως και η Γερμανίδα, Έλληνο-Γερμανίδα λέμε, πολύ έντονο γερμανικό αίμα, έπρεπε να είμαι και κοντά στα παιδιά, είχα τα πρωινά μαζί μου και τα λοιπά, είχα πάρα πολλά ταξίδια, αλλά ποτέ δεν έλειψα Σαββατοκύριακο από τα παιδιά. Και θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, ότι σε 15 μήνες έλειπα 175 ημέρες, όχι, σε 12 μήνες έλειπα 175 ημέρες, και 15 μήνες είχα κάνει, ξέρω εγώ, κάπου 130 ταξίδια. Λοιπόν, ήταν τρελό το νούμερο. Εξοντωτικό. Ναι. Το οποίο αυτό συνεχίστηκε μια ζωή έτσι. Ευτυχώς τώρα δεν ταξιδεύουμε τόσο πολύ. Και ξέρεις, όταν δεν ταξιδεύα για πρώτη φορά είδα το σπίτι μου ύστερα από πολλά χρόνια, τώρα λόγω της πανδημίας. Και δεν ντρέπομαι να πω, ότι φώναξα και εταιρεία ειδικά γι' αυτό, ότι ανακύκλωσα περίπου από άχρηστα πράγματα που είχα, άχρηστα εντός εισαγωγικών, από πράγματα που φώναζα πάντα στο σπίτι μου, τι κρατάτε το ένα, τι κρατάτε το άλλο, και τώρα λόγω πανδημίας καθάρισα τα δικά μου τα πράγματα και βγήκανε αρκετοί κάδοι ανακύκλωσης ή αρκετά πράγματα ανακύκλωσης που πήγανε εκεί που έπρεπε να κυκλώσουν. Γιατί πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που είδα το σπίτι μου.
Γιώργο, και από αντιπρόεδρος της Γκρατίτ Λιονέ στην Ελλάδα, πώς έχει φτάσει να είσαι ο Μίστερ Τσάινα στο λιμάνι του Πειραιά και στις σχέσεις Ελλάδος-Κίνας και ο τραπεζίτης? Να καταλάβει ο κόσμος, είχα μια τυχεία, γιατί όταν ήμουν υποδιοικητής σε εκείνη την τράπεζα, κάποια στιγμή χρειαστήκε η τράπεζα να πουλήσει το δίκτυό της στην Ευρώπη, γιατί απλά κατηγορήθηκε, ήταν η μεγαλύτερη τράπεζα του πλανήτη όσον αφορά το πού βρισκόταν. Ήταν σε πάνω από 200 κράτη, Credit Lyonnais. Και, αλλά τι είχαν κάνει τότε, η γαλλική κυβέρνηση την είχαν πιάσει να την επιχορηγεί αυτή την τράπεζα. Αθέμητο ανταγωνισμό. Δηλαδή. Αθέμητο ανταγωνισμό, όπως εμείς στην Ολυμπιακή, έτσι για να το πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος. Και μετά έτσι πουλήσαμε την Credit Lyonnais Ελλάδος και μου ζήτησαν οι Γάλλοι να κάνω μια εταιρεία για να τους εκπροσωπώ εγώ εδώ. Και έτσι έγινε αυτή η εταιρεία και μέσω αυτής της εταιρείας πλέον έγινε επιχειρηματίας τραπεζικός, εκπροσωπούσα ξένες τράπεζες στην Ελλάδα μέχρι το 2009, όπου το 2005 έφυγε η Credit Lyonnais, μετά πήρα μια άλλη γαλλική τράπεζα και παράλληλα μετά άρχισα να κοιτάω το τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη, να ξέρω τι μου γίνεται. Και έβλεπες, μπορούσε να το μυρίσεις, το 2007 ήξερες ότι θα γίνει κάτι κακό. Γιατί όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν μολυνθεί πάρα πολύ από τα προγράμματα της κτηματαγοράς των Αμερικανών. Και τότε ήταν που έστρεψα εγώ πρώτος από πολλούς άλλους προς την αγορά της Κίνας. Και επειδή ασχολήθηκα πολύ με την Κίνα, ήμουνα και ο πρώτος που κατάφερα και άντλησα χρήματα για τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως ελληνικό και πολλοί λένε και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε επαφή που κατευθείαν της τράπεζας της Αμερικανικής, της Κινέζικης προς τον πελάτη τον διεθνή. Και εκεί έγινα ο κινεζολόγος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και μάλιστα αργότερα πολύ ήρθε και το οξύμορο ότι ενώ ήμουνα ένας κύριος χρηματοδότης των κινέζικων τραπεζών, ήμουνα και πρόεδρος αμερικανικού κλαμπ, ήμουνα πολύ συνδεδεμένος με την Αμερική και όλο αυτό, το οποίο δεν ξέρω και πού οδηγεί τώρα αυτό, αλλά θα το ψάξουμε να το βρούμε στο μέλλον. Ίσως σε 5 χρόνια ξέρουμε την απάντηση. Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που υπάρχει γύρω από το πρόσωπό σου, για τους περισσότερους που είναι αραείς, αλλά κυρίως για τους ειδήμονες, είναι ότι είσαι ένας άνθρωπος που με πολύ μεγάλη μαεστρία και επιτυχία ακροβατείς ανάμεσα σε χώρες και οικονομικά αντικρουόμενα καμιά φορά συμφέροντα ή συνενώνεις δυνάμεις και καταφέρνεις ως δαιμόνιος Έλληνας να εκπροσωπήσεις συμφέροντα και όλη αυτή την κατάσταση στον Πειραιά. Ναι, αυτό το είπες κι εσύ. Είμαι τυχερός που είμαι Έλληνας. Στο λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, ξέρεις κάτι. Για να σου δέσω λιγάκι και το νήμα της εκπομπής σου που ψάχνει τους Βολιώτες. Οι Βολιώτες είμαστε διαφορετικοί γιατί ήμασταν οι θαλασσινοί της περιοχής που λέγαμε και είχαμε κάτι το άλλο, δηλαδή δεν χαρακτηριζόμασταν αμιγώς επαρχιώτες που είμαστε επαρχιώτες, αλλά ήμασταν κάτι μεταξύ του Πρωτεβουσιάνου, του Συμπρωτεβουσιάνου και ο Βολιώτης. Ο Έλληνας, από την άλλη, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει να κάνει με τον παγκόσμιο άνθρωπο, ο οποίος εδώ και χιλιάδες χρόνια στην ιστορία του είχε να κάνει με τον ταλαβέρι γύρω-γύρω από τον πλανήτη της κάθε εποχής γνωστό. Δηλαδή, στην αρχαιότητα ήμασταν οι έμποροι της Μεσογείου, του Αιγαίου, της Μικρασίας, της Μαύρης Θάλασσας. Αργότερα γίναμε της Ευρώπης και της Αφρικής. Αργότερα γίναμε του κόσμου. Οπότε εκ των πραγμάτων είχαμε αυτό το ταλέντο. Και μέσα σε αυτό το έχω κι εγώ. Ναι, και είναι φανερό. Δεν μου λες, καμιά φορά που το σκέφτεσαι, εκεί, δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί την ώρα που είσαι δίπλα σε κάποιον πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό οικονομικό ή πολιτικό παράγοντα, ήταν Κινέζος, είναι Αμερικάνος ή ακόμα και Έλληνας. Γιατί είσαι μέσα στον καλό κόσμο και στους πολύ ισχυρούς καθημερινά τους, κοντά τους. Σκέφτεσαι καμιά φορά και λες, κοίτα να δεις από την πέτρα και από το κομπρεσέρ, μάλλον καλά τα κατάφερα, νιώθεις ότι okay, καλά πήγε. Εντάξει. Να σου πω πότε νιώθω καλά.
Όταν έχω καλά μου τα παιδιά μου δίπλα μου, τη γυναίκα μου, είμαστε ωραίοι τέσσερις μας μέσα σε μια βάρκα και φεύγουμε από το χόρτο και πάμε στον Αλατά, ή φεύγουμε και παίρνουμε τον Καλτερίμ από την Αγία Παρασκευή και κατεβαίνουμε κάτω στην Φακίστρα και κάνουμε τον μπάνιο, ή πάμε στο Μυλοπότομο και ανάβαμε τη φωτιά τότε και κάναμε ωραία. Ή εν πάση περιπτώσει σε βρίσκω σένα στον δρόμο και κάποιους άλλους φίλους και πίνουμε ένα τσίπουρο. Κάπου έτσι είναι η ζωή. Δηλαδή δεν είναι ντε και καλά, ας πούμε, επειδή είσαι με τον τάδε μεγάλο. Βεβαίως με τιμά το γεγονός όταν κάθομαι, ξέρω εγώ, και έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Μην ξεχνάς ότι θυμάμαι ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που είχα όσον αφορά τις παρέες τώρα, επειδή αυτό ψάχνεις και αυτό το λέω, δεν είχα κανένα σκοπό. Πέρασα 25 λεπτά με τον πρωθυπουργό της Κίνας. Δεν νομίζω να είναι πολλοί άνθρωποι που το κάνανε αυτό. Έλληνες δεν υπάρχουν. Σχεδόν κανένας. Πέρασα και τον έπεισα για να μπορέσει να δώσει να ανταποδώσει αυτό το όφελος που είχε από Έλληνες η κινέζικη οικονομία, και έτσι άρχισε και η χρηματοδότηση των Κινέζων προς τους Έλληνες ή τους Ευρωπαίους γενικότερα. Είχα την τύχη να δω πολύ σπουδαίες προσωπικότητες, να συναντήσω ανθρώπους υπέροχους, να φάω με καραβοκύριδες που λες και εσύ. Γιατί να σου πω κάτι, το να πάω να καθίσεις, εγώ τον Τζάκο τον έχω σαν ψυχοπατέρα, που είναι, πώς είναι, ψυχογιος, ψυχομάνα, ψυχοπατέρα. Εντάξει, να καθίσεις με τον Τζάκο, να καθίσεις να μιλήσεις για τη ζωή, είναι εμπειρία τεράστια. Όπως και να μιλήσεις, ας πούμε, με ανθρώπους όπως είναι άνθρωποι καραβοκύριδες, ο Μαρτίνος, ο Χανδρής, ο Λασκαρίδης, ο ένας ο άλλος. Όλοι τους αυτοί οι άνθρωποι ρισκάρουν τα πάντα κάθε μέρα. Μία ντραπ να γίνει έτσι στην αγορά, τελειώσανε. Και ξέρεις τι, δεν είναι τελειώσανε οικονομικά. Μπορεί να έχουν να ζήσουν κάτι. Αλλά τελειώσανε και κοινωνικά. Θα λένε, θα λέει ο Έλληνας όπλος. Καλά, το έκανα και τα χάσε και έκανε και έρανε και. Ξέρεις τι είμαστε. Λοιπόν, είναι προσωπικότητες αυτές. Όπως είναι και προσωπικότητα το να καθίσεις και να μιλήσεις με μεγάλους αστροφυσικούς. Είχα την τύχη μέσω της κοινωνικότητάς μου στο επάγγελμα να μιλήσω με φοβερούς ανθρώπους, ας πούμε, φυσικούς, χημικούς, γιατρούς, ή το ένα ή το άλλο. Αυτό είναι χαρά, είναι εμπειρία ζωής. Και εκεί ήταν βέβαια και η πάστα, ας πούμε, ότι γεννήθηκα και κάπως θα έλεγα επώνυμος. Μπορεί να ήμουν στο κομπρεσέρ, μπορεί να ήμουν από εδώ από εκεί, αλλά κακά τα ψέματα, δεν ξεπλένεται η επωνυμία. Ναι, κοιτάς αλλιώς. Κοιτάς αλλιώς, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, το κοιτάς αλλιώς. Έχεις μια αυτοπεποίθηση που προϋπάρχει ακόμα και αυτό που όσον κατέκτησες. Είναι σημαντικό. Έχεις ένα άλλο παντεσπάνι που πατάς την τούρτα σου. Ωραίο. Κατάλαβες. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι δουλέψανε για σένα και σε κάνανε να το τιμήσεις. Πάντως να σου πω κάτι, είσαι όμως και ένας άνθρωπος που νομίζω ότι σε διακρίνει και το θράσος, το καλό. Είσαι ένας άνθρωπος που θα το κάνεις, αν το βάλεις στόχο κάτι το κάνεις. Αυτή την αίσθηση έχω. Ναι. Κολυμπάς, δεν το φοβάσαι. Ρισκάρω, ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό ρισκάρω, πάντα ρισκάρω. Χωρίς θράσος δεν γίνεται. Θράσος. Αυτό δεν είναι εύκολο χαρακτηριστικό. Υπάρχει μια ισοπαίδωση. Δηλαδή να σου πω κάτι, αυτό δεν είναι θέμα καταγωγής. Είναι και θέμα ότι αυτή είναι η κατάκτηση του ναυτικού. Ξέρεις κάτι, όταν κάθεσαι και ταξιδεύεις και είσαι στη Βαρδιόλα, ας πούμε, είσαι απάνω στο πώς το λένε, στη γέφυρα, ή είσαι κάπου και σκέφτεσαι ότι ταξιδεύεις και όλα αυτά, αρχίζεις και παίρνεις ένα δορυφοροποιείσαι, βλέπεις τον εαυτό σου από ψηλά και βλέπεις ότι τελικά όλοι οι άνθρωποι αγωνίζονται. Άλλος ξεκινάει από έναν βατήρα α, β, γ, δ. Οι Βολιώτες ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που είχαμε πάρα πολλούς ναυτικούς και καλούς ναυτικούς. Θυμάμαι τον, μπορεί να το θυμάστε κιόλας, τον αναγνώστου, την οικογένεια αναγνώστου που είχε τα ενοπνεύματα, το ενόπνευμα.
Ένας εξ αυτών, ο Βίκτορος ο Αναγνός του, ο οποίος ήταν και κάποτε και υποψήφιος δήμαρχος του Βόλου, αξιολογότατος άνθρωπος. Θυμάμαι που μου έλεγε όταν ήμουν εγώ καπετάνης, μου λέει, ξέρεις κάτι, ένας ναυτικός εργάτης είναι 5 στεριανοί. Γιατί ξέρανε γιατί δουλεύανε. Ξέρανε και τι κάνανε και ξέρανε και πώς μιλούσαν. Το ίδιο είναι αυτό. Οπότε εμφανώς φαίνομαι πιο θρασής εγώ, γιατί πολύ απλά φιλοσοφώ αλλιώς την κατάσταση. Ναι. Και επειδή όλο αυτό κάπου πρέπει να το μαζέψουμε για να το ολοκληρώσουμε. Δεν μαζεύεται. Γιάννη μου, δεν μαζεύεται με τίποτα. Είναι τόσο ωραίο που δεν μαζεύεται. Να σου πω κάτι. Ο Τραχανάς είναι πιο ωραίος οπλωμένος. Όταν το βάλεις στο βάζο. Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό αυτών των συνεντεύξεων και αυτής της σειράς των εκπομπών? Το μυστικό είναι ότι οι άνθρωποι που θέλεις να μοιραστείς τη ζωή τους συνήθως έχουν και μια ηλικία ή έχουν καταφέρει πράγματα, επειδή το να τους το αναγνωρίζεις δεν είναι, ξέρεις, από τα συνηθισμένα προτερήματα ή πολλές φορές είναι fake, και εδώ δεν είναι fake, είναι πραγματικό. Λοιπόν, χαλαρώνουν και μιλάνε. Και όταν ο άλλος ξετυλίγεται, είναι αυτό που είπες, είναι τραχανάς. Ο τραχανάς δύσκολα μαζεύεται όταν απλώνεται. Λοιπόν, και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτές τις εκπομπές, γιατί και βλέπεις, εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος που μιλάει πάρα πολύ. Είναι από τις ελάχιστες φορές σε αυτή τη στήλη που κάνω, που μιλάω πάρα πολύ λίγο. Γιατί έχω μάθει και να ακούω. Και μου αρέσει πολύ να ακούω αυτούς που ξεδιπλώνονται. Και πρέπει να σου πω ότι έχω χαρεί πάρα πολύ που σε άκουσα απόψε. Και θέλω πριν κλείσουμε σιγά-σιγά, γιατί ξέρεις, είμαστε και στο διαδίκτυο, οπότε αν μιλάμε τρεις ώρες δεν μας δει και κανένας. Πρέπει να είμαστε και λίγο τεχνικά εντάξει, για να μας παρακολουθήσουν. Θέλω λοιπόν να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, από την αναφορά σου, από τον Βόλο. Τι είναι λοιπόν ο Βόλος για σένα? Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο στην πόλη, στον ομό? Τι θέλεις να σκέφτεσαι για τα επόμενα χρόνια? Εντάξει, ο Βόλος είναι η πατρίδα μου, δεν αλλάζεται με τίποτα. Ο Βόλος, το Πήλιο, τα νησιά, ο κάμπος του. Γεννήθηκα εκεί, εκεί έρχομαι για να ζήσω την πραγματική μου ζωή. Εκεί έχω τα αδέλφια μου, εκεί έχω τους φίλους μου, τους παιδικούς. Και να σου πω και κάτι άλλο, και ακόμα και στην Αθήνα, το έχεις δει στο διαδίκτυο και όλα αυτά, έχουμε δημιουργήσει και μια ομάδα βολιωτών, οι οποίοι κόβουμε και την πίτα μας κάθε χρόνο, κάνουμε τις πλάκες μας, κάνουμε αυτό. Κάνα 2-3 παιδιά τα έχεις πάρει και εσύ συνέντευξη από εκεί πέρα, και τον Τζαγούτο και τον Αλαμάνα και άλλους. Και έχει και ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί άμα μας δεις. Ο Βόλος για μένα είναι αυτό, είναι η πατρίδα μου, είναι εκεί πέρα που θα γυρίσω πρώτο Θεός κάποια στιγμή. Πιθανότατα σέβομαι, το βλέπετε ότι το σέβομαι τους πάντες στο Βόλο, ανεξαρτήτου κόμματος. Δεν υπάρχουν κόμματα για να υποστηρίξεις την πατρίδα σου. Όποιος λέει ότι που πάω στο Βόλο και μιλάω μόνο με τους δικούς μου ή με τους άλλους ή οτιδήποτε, είναι αν μη τι άλλο δεν καταλαβαίνει την έννοια της πατρίδας και την έννοια της δυνατότητας του κάθε ανθρώπου για να βοηθήσει. Δηλαδή ο οποιοσδήποτε είναι μέσα στο σύστημα μπορεί να βοηθήσει τον Βόλο. Είτε αυτή τη στιγμή ακόμα και στην παρούσα κατάσταση, είτε είναι ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι βουλευτής της ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι αυτό, είτε είναι υποψήφιος, είτε ένας άνθρωπος που έχει τολμήσει και έγινε υποψήφιος και βγήκε, δεν βγήκε ή οτιδήποτε. Όλοι αυτοί είναι, και εκεί είναι που κάτι που με δένει πολύ δυνατά στο Βόλο. Ξέρεις, πολλοί μου λέγανε, καλά ρε Σιξηλαδάκη, καλά ρε Γιώργη μου λέει, πήγες τόσο καλά σε ευρωεκλογές, πήρες όλη την Ελλάδα, ξέρω εγώ, 1,5% των ψηφοφόρων, πήρες εκείνο, πήρες τόσους χιλιάδες ψήφους, παρά λίγο δεν βγήκες, για λίγο χρόνο δεν θα έβγαινες και τα λοιπά, ευρωβουλευτής, δεν κατέβηκες σαν υποψήφιος στο Βόλο. Και είπα ότι εγώ βγήκα στην πολιτική σε ένα άλλο επίπεδο, βγήκα σε αυτό το επίπεδο που πίστευα ότι θα βοηθήσω. Στη συγκεκριμένη στιγμή, εκείνη τη στιγμή, και να σου πω και κάτι άλλο, έπρεπε να σεβαστείς και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τρέχανε 4 και 5 χρόνια να είναι για να πάρουν μια θέση υποψηφίου βουλευτή. Πώς πάει γίνεσαι εσύ τώρα έτσι σαν κομίτσι, ας πούμε? Θα μου πεις, στην πολιτική δεν υπάρχουν αυτά. Και όμως να σου πω όχι, κάτι. Όχι, στην πολιτική, θα σου το πω αλλιώς, στην πολιτική δεν υπάρχει ήθος. Αλλά ναι, υπάρχουν όχι. Αυτοί που έχουν ήθος. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ποτέ δεν είδα έναν ικανό βουλευτή
ικανό πολιτικό που να τον θυμόμαστε αυτή τη στιγμή, χωρίς ήθος. Οκ, okay, το δέχομαι και αυτό, ναι. Έχουμε περάσει και ειδικά και στο χώρο μας και στην πόλη μας και στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και στην πόλη μας, έχουν περάσει τόσο πολλοί πολιτικοί οι οποίοι έχουν ξεχαστεί. Είναι όμως κάποιοι λίγοι που τους θυμόμαστε για το ήθος τους. Εγώ προτιμώ να είμαι με αυτούς παρά στους άλλους. Για πες μου κλείνοντας, αν νιώθεις ακόμα Ωνάσης. Εκείνος ο καπετάνιος. Στην Ελλάδα νιώθω. Στην Ελλάδα νιώθω, ναι, νιώθω πολύ, γιατί νιώθω... Γιώργο, τι είναι ο Ωνάσης, τι είναι ο Έλληνας. Κοιτάξτε να σου πω Ωνάσης. Ωνάσης τώρα μην το... είναι και το όνομα και τέτοιο, δεν είναι και σωστό να το λες νιώθεις Ωνάσης. Να το πούμε. Αυτό που νιώθεις ωραία στη χώρα αυτή είναι όταν νιώθεις ελεύθερος. Και όταν νιώθεις ελεύθερος για να κάνεις το επόμενο σου βήμα. Δυστυχώς όταν δεν μπορώ να δω την επόμενη μέρα για μένα. Και μπορώ να σου πω ότι πρόσφατα αυτό το διάστημα και όλα αυτά και με την πανδημία και όλα αυτά έχω πέρασει πολλές δυσκολίες. Και δυσκολίες βαρβάτες, έτσι, και οικονομικές θα έλεγα. Να δεις τι θα είναι η επόμενη μέρα. Είδες που είπες αυτό το ακροβάτισμα ανάμεσα ή ακροβάτηση ανάμεσα από την Κίνα και την Αμερική, πόσο να ανοίξουν τα πόδια σου να πατάς από τη μία και από την άλλη και την Ευρώπη και όλα αυτά. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα και όσο εκτίθεσαι και μεγαλώνεις και κάνεις κεράνεις, μεγαλώνεις με την έννοια του όσο πιο ψηλά πας, βλέπεις πιο ανοιχτά τα πράγματα κάτω. Είναι μεγάλο το χάος. Είναι μεγάλο το χάος, λοιπόν. Και αυτό είναι κάτι που με έχει εξουθενώσει τώρα. Και ξέρεις, εμένα θυμάμαι από μικρός που έδινα συνεντεύξεις σε μεγάλες εφημερίδες του κέντρου της Αθήνας, στο Βόλο ή οτιδήποτε, και έλεγα ότι το μεγαλύτερο μου ταξίδι, το πιο ωραίο μου ταξίδι ήταν όταν μπορούσα να φύγω από το Βόλο να πάω στο Πήλιο. Και το πιο δύσκολο ταξίδι είναι να πάω κάπου στην Ελλάδα, ενώ να πήγαινα στην Νέα Ζηλανδία, είτε να πήγαινα στην Νότια Αφρική, να πήγαινα στην Αμερική, να πήγαινα στην Κίνα. Ήταν σαν μια καθημερινότητα να πάω από το Βόλο στην Αγριά ή στα Λεχόνια. Η ίδια ακριβώς αντίληψη. Λοιπόν, αυτό μου έχει λείψει τώρα. Δεν μπορούμε να το φέρουμε, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Και εκεί αρχίζει μια σύγκρουση μεγάλη. Πάντως πιστέψτε με ότι και λέω δεν αναφέρουμε σε εσένα, αλλά σε αναφέρουμε σε αυτούς που με ακούνε και τους λέω ξεκάθαρα και σας λέω ότι πιστέψτε με ότι εδώ που έχουμε φτάσει είναι μια συνεχή διέγερση και αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι όχι απαραίτητος το επόμενο βήμα, είναι το επόμενο ασφαλές βήμα. Ας κλείσουμε με αυτό για να είμαστε και λίγο επίκαιροι. Βλέπεις σύντομα, δεν θα πω τη λέξη κανονικότητα, αλλά η ιστορία της οικονομίας και με ατμομηχανή την αυτιλία να ομαλοποιούνται τα πράγματα τους επόμενους μήνες. Κοιτάξτε να σου πω, το λέω, προχθές μιλούσα σε ένα κανάλι της Γαλλίας και το λέω και τώρα, λέω διανύουμε την πιο χαρούμενη εποχή των πολιτικών. Έχουν συνειδητοποιήσει οι πολιτικοί ότι είναι και διευθύνουν και διοικούν τις πατρίδες τους και δεν έχουν το πρόβλημα της οικονομίας, γιατί κάποιος κόβει χρήμα, τους δίνει χρήμα και το μοιράζουν. Υπάρχει ένας μεγάλος βραχνάς και πρέπει να γίνει ο βραχνάς του πολίτη και όχι του πολιτικού. Ο βραχνάς είναι το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αν τον αποκτήσει ο πολίτης, θα οθήσει τον πολιτικό να σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Γιατί μέχρι τώρα ο πολιτικός σε παγκόσμιο επίπεδο, ευτυχώς άρχισε να αλλάζει στην Αμερική αυτό άμεσα, στην Κίνα δεν χαλαρώσανε ποτέ γιατί ξέρανε που πάνε και στην Ευρώπη ακόμα δεν έχουν αρχίσει, αλλά πρέπει να δούμε να πιέσει ο πολίτης τον πολιτικό να δει την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι όταν θα αρχίσουν έστω και αυτό το ποσοστό
των αποπληρωμών των χρεών που δημιουργούνται λόγω πανδημίας να εξοφλούνται. Και αν η χώρα μας και εμείς όλοι δεν μπορέσουμε να βρούμε αναπτυξιακά μοντέλα για να βγάλουμε κάποιο κέρδος σε μια ισχυρή κοινωνία των λίγων νέων, των πολύ λίγων νέων που πρέπει να συντηρήσουν τους πολλούς γέροντες, να ξέρετε ότι εκεί θα έρθει η καταστροφή και εκεί θα έρθει η πείνα, η πραγματική πείνα. Οπότε είναι φοβερά προκλητική και φοβερά υπεύθυνη από εδώ και πέρα η στάση και των ατόμων του καθενός μας και πόσο μάλλον των πολιτικών που δεν έχουν μέχρι τώρα πάρει χαμπάρι του τι γίνεται. Γιώργο Ξεραδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, είχαμε τη χαρά να δείτε και να ακούσετε ένα βολιότυπο που αξίζει να είναι. Όχι φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας, αλλά αξίζει να κοσμεί τον τίτλο των βολιωτών που μας κάνουν έτσι να νιώθουμε όμορφα, που πραγματικά έτσι τα πάνε καλά και όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά βοηθούν τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα και αυτό έχει σημασία. Γιώργο Ξεραδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Γιάννη μου, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους αυτούς που είχαν την υποβολή να ακούσουν μέχρι το τέλος, γιατί στο τέλος δεν είπα και τόσο ευχάριστα άτομα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι. Η ζωή είναι όμορφη και η ζωή είναι ωραία γιατί έχει και τα δύσκολά της. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.